σε 30η συνεδρίαση. Έχουμε 4-6 θέματα. Ψηφίζουμε για τη συζήτηση και λήψη απόφασης. Θέμα πρώτο έκτατο. Έγκριση κάλυψης δαπάνης κηδείας Σάπουρ Δημότη και ψήφιση σχετική επίσης 1.200 ευρώ για έξοδα κηδείας. Ψηφίζουμε. Ομόφωνα. Θέμα δεύτερο έκτατο. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην πρόκληση του ΠΕΠ Αττικής για χρηματοδότηση δομές παροχή βασικών αγαθών κοινωνικού πατοπολίου, παροχή Σιτίου Δήμου Αλίμου, με υποβολή πρόταση εξοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει σχετικά έγγραφα. Ομόφωνα. Θέμα τρίτο έκτατο. Έγκριση όρων του σχεδίου τροποποίηση παράταση προγραμματική σύμβαση του έργου αναβάθμιση γηπέδων ποδοσφαίρου Αλίμου. Ψηφίζουμε. Ομόφωνα. Θέμα τέταρτο έκτατο. Διατύπωση απόψεων σε απάντηση του υπαριθμών πρωτοκόλλου 21479 κάθετος 9/11/2016 εγγράφου του Υπουργείου του Τουρισμού. Ψηφίζουμε. Είναι για τη Μαρίνα, μας κάνει ερώτημα αν θέλουμε το κολυμπητήριο μέσα ή όχι. Αυτό είναι. Ψηφίζουμε για τη συζήτηση. Τι θα ομόφωνα. Θέλουμε και λοιπά. Αυτό είναι τη σύμφωνη γνώμη μας. Λοιπόν, θέμα πρώτο τακτικό. Εντάξει, σας παρακαλώ. Δηλαδή, έχουμε κάνει αρκετά δημοτικά συμβούλια μέσα στο Νοέμβριο. Πιστεύω δόθηκε ευκαιρία προημερησίας να βάλει θέμα να συζητήσουμε. Δηλαδή, σας παρακαλώ, κανονικά, ακούστε με λίγα, εκ του κανονισμού έχει το δικαίωμα να πάρετε. Αλλά ζητώ μια κατανόηση, η ώρα είναι 12, έχουμε κάνει δημοτικά συμβούλια, εκτός προημερησίας. Τι άλλο. Λοιπόν, ακούστε με, σας παρακαλώ, ακούστε με σωλάκι, σας παρακαλώ, να δείξουμε μια επίοικια, όπως και εγώ επίοικια, στην πρωτολογία, στον προϋπολογισμό και δεν έβαλα κάποιο χρονικό περιορισμό, δεν ενόκλεισα, ούτε διέκοψα κάποιον, που τον υπερεύει, 12 λεπτά μιλούσε το κάθε επικεφαλής, 12 λεπτά, το βιντεάκι απάντησή μου κύριε Ορφανέ, αν λέω, ελάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο να μου πείτε ότι λέω ψέματα. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ να το δούμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Με κι άλλο κτέο ενός φίλου και στελέχους πάει να γίνει. Έχουμε και αυτό το κτέο. Ωραία. Το άλλο ας γίνει. Εντάξει. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει. Οκ. Το σημειώνω απλά αυτό. Το κρατάω. Προημερησία. Θέλω να μιλήσετε. Οκ. Προημερησία, που θέλω να τοποθετηθούν, ο κύριο Απαρλή, η κυρία Μπελιά, η κυρία Καμαρινού, εκτός από του τρει συναδέλφου, θέλει κάποιο άλλο να τοποθετηθεί. Ωραία. Ο λόγο, κύριο Απαρλή, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα επέμενα. Θεωρώ ότι το θέμα. Συγγνώμη, δώστε μου. Ο κύριο Πανικολάκη έχει αποχωρήσει, κύριο Φανέ. Έχει αποχωρήσει. Δεν θα επέμενα πραγματικά, αλλά θεωρώ το θέμα ότι εκφράζει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και είναι επίγον. Λοιπόν, ήδη σας έδωσα αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ΚΤΕΟ, η οποία έχει εκδοθεί, και θεωρώ ότι επειδή ξεκινώ από την αφετηρία ότι όλοι θέλουμε να μην γίνει το ΚΤΕΟ δίπλα στο χώρο το συγκεκριμένο, στο θέατρο, πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε εσείς, κύριε Πρόεδρε, σε σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα. Δεν χρειάζεται να υποβάλουμε υπογραφές. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα. Και σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι έτοιμες και οι υπηρεσίες για να εξετάσουμε και να αποφασίσουμε. Πρώτον, αναστολή έκδοση οικοδομικών αδειών, που τώρα δεν έχει σημασία, αλλά υπάρχουν και άλλα οικόπεδα γύρω. Και αναστολή εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, που έχουμε το δικαίωμα και γίνεται, για το χώρο γύρω από το θέατρο. Δεύτερον, την έναρξη διαδικασίας αλλαγής ζώνης στο αρχαίο θέατρο και στο συγκεκριμένο οικόπεδο, διότι είναι στη ζώνη 2 που δεν είναι υψηλής προστασίας, ενώ θα έπρεπε να είναι στη ζώνη 3 που είναι υψηλής προστασίας και υπάρχει στο υπόλοιπο κτήμα των Τραχώνων. Τρίτον, έναρξη διαδικασίας απολωτρίωσης του οικοπέδου και ενοποίησής του με το αρχαιολογικό χώρο του θεάτρου. Τέταρτον, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία σαν Δήμος και να πάρουμε απόφαση που να τη στείλουμε μετά στους αρμόδιους για το χαρακτηρισμό του θεάτρου. Δεν είναι δική μας δουλειά, θα το κάνουμε για το συμβολισμό και για να παρακινήσουμε τους υπόλοιπους. Ως μνημείου, με τη βοήθεια του Νότιου Σήματος και της κυρίας Καζά, οπότε θα ενταχθεί στην προστασία του νόμου.
Και τέταρτο, πέμπτο τι είναι, να αναζητήσουμε νομική συμβουλή για το πώς μπορούμε να προσβάλλουμε και να μπλοκάρουμε αυτή την άδεια. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα η διαδικασία προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν είμαι νομικός. Όλα αυτά πρέπει να φταχτούν και μέσα στην επόμενη εβδομάδα σε ειδικό δημοτικό συμβούλιο να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος, κυρία Μπελιά, παρακαλώ. Θέλω να πω ότι συμφωνώ ότι έπρεπε ήδη να έχει γίνει κατά τη γνώμη μας, αλλά έστω και εκ των υστέρων να προχωρήσουμε το συντομότερο σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με το θέμα αυτό. Συμφωνούμε με την πρόταση που καταθέτει αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσαμπαλής. Και θέλω να διευκρινίσω κάτι, γιατί το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να διευκρινιστεί. Όταν αναφέρθηκα στη μία ώρα της διαδικασίας του προϋπολογισμού, κύριε Πρόεδρε, αναφέρθηκα στην ώρα που προβλέψατε εσείς, διότι μας καλέσατε σε δύο συνεδριάσεις. Η πρώτη ήταν στις 8 και η δεύτερη ήταν στις 9. Γι' αυτό μίλησε για μία ώρα. Αντιθέτως, πιστεύω ότι η διαδικασία συζήτηση του προϋπολογισμού απαιτεί σαφώς περισσότερο χρόνο και πολύ καλό είναι ότι συζητήσαμε τόσες ώρες τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Ο λόγος, κυρία Καμαρίνου, παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλο το απόγευμα αδειμονώ κυριολεκτικά να σας ανακοινώσω κάτι πάρα πολύ ευχάριστο που αφορά τους μαθητές και τις μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Αλίμου. Ακριβώς. Τα παιδιά μας, λοιπόν, βρέθηκαν στο Μόναχο, στη Γερμανία, και με δική τους πρωτοβουλία πρότειναν τα παιδιά στον καθηγητή τους, τον κύριο Αρβανιτίδη, να πραγματοποιήσουν μια μικρή συναυλία έξω από το τείχος που χτίστηκε στην περιοχή του Μονάχου. Δεν μπορώ να το διαβάσω στα γερμανικά, δεν ξέρω, αλλά είναι μια περιοχή όπου ζουν μετανάστες Έλληνες, αρκετοί Έλληνες και Τούρκοι. Και ζητήθηκε, όταν μάθανε οι αρχές, ότι μαθεύτηκε από τις αρχές ότι εκεί θα φιλοξενηθούν 160 ανήλικα προσφυγόπουλα, η τοπική κοινωνία, λοιπόν, έκτισε ένα τείχος. Ένα τείχος με πάνω από 3,5 μέτρα, μεγαλύτερο και από αυτό του Βερολίνου. Τα παιδιά μας, μόλις το μάθανε αυτό, ζητήσανε και πραγματοποίησανε, λοιπόν, συναυλία εκεί έξω και ακούστηκε σε αυτή την ψυχρή εκεί χώρα και αυτή την απόφαση η μουσική της Καραΐνδρου και του Χατζηδάκη, το χαμόγελο της Τζοκόντα. Νομίζω ότι πρέπει να τους συγχαρούμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτό. Πολύ σωστό. Ο λόγος στο κύριο Δήμαρχο, παρακαλώ. Λοιπόν, με πολύ συντομία, κύριοι συνάδελφοι, διότι είναι 12 και 10 και πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορούμε τώρα να επιμένουμε σε διαδικασίες προημερήσιας, όταν έχουμε και τόσο σοβαρά θέματα επίσης στην ημερήσια. Μόνο για το κτίο θα πω μια κουβέντα. Ακούσαμε κάποιες προτάσεις, κάποιες είναι λογικές, κάποιες είναι ακραίες και αποτελούν περισσότερο ευχολόγιο. Δηλαδή, το να ανακαλέσουμε μία υποχρεωτική και νόμιμη άδεια κοπής πεζοδρομίου από την τεχνική υπηρεσία, δεν την και σωστά ήταν που δεν το επαναλάβατε. Η αναστολή εκτέλεσης οικοδομικών αδειών, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν περνάει αν δεν έχουμε συγκεκριμένη αιτιολογία και έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητες για την περιοχή λόγω του γουπουσού, και να πάρουμε εμείς απόφαση, πρέπει να βγάλει απόφαση ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Και δεν θα βγάλει απόφαση ο Υπουργός Περιβάλλοντος με την αιτιολογία αυτή που υπάρχει. Αλλά και αν τη βγάλει, θα κάνει κάποιους μήνες. Δηλαδή θα βγει το 17 κάποια στιγμή, αν βγει το καλοκαίρι. Άρα αυτό δεν εμποδίζει κατ' ουσίαν το κταίο. Και εν πάση περιπτώσει, να δούμε ποια είναι τα νόμιμα μέσα, τα δικαστικά μπορούμε να εξαντλήσουμε, αλλά μέχρι εκεί, κύριοι συνάδελφοι. Να υποκαταστήσουμε την αρχαιολογία, να υποκαταστήσουμε το Υπουργείο Πολιτισμού, να υποκαταστήσουμε την πολεοδομία, χωρίς να έχουμε ένα σαφές σκεπτικό και μία νόμιμη βάση, ξεφεύγει. Τι εννοώ? Λέμε να κάνουμε απαλωτρίωση. Απαλωτρίωση στο χώρο του αρχαίου θεάτρου έχει γίνει. Είναι ο διπλανός χώρος που έχει κηρύξει απαλωτρίωση στο Υπουργείο Πολιτισμού και είναι 4 εκατομμύρια. Εμείς θα την κάνουμε την απαλωτρίωση? Το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να κάνει την απαλωτρίωση και δεν έχει λεφτά και δεν την προχωράει. Και Τσαπαλή, δεν έχει και το λόγο. Απορώ πώς, ενώ το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ρίξει απαλωτρίωση και δεν έχει λεφτά να την προχωρήσει, μπορούμε εμείς να υποκαταστήσουμε το Υπουργείο Πολιτισμού και να κάνουμε εμείς την απαλωτρίωση με τα 4 εκατομμύρια. Εάν έχετε καμιά πρόταση που θα βρούμε 4 εκατομμύρια να απαλωτριώσουμε το χώρο δίπλα από τον χώρο εντός εγών κταίο, να μου πείτε. Γιατί το χώρο κταίο δεν θα τον απαλωτριώσουμε. Και εν πάση περιπτώσει, έχω ξαναπεί κάτι. Σκεφτείτε. Ας πούμε ότι πετυχαίνουμε και τον μπλοκάρουμε το κταίο αύριο το πρωί. Διασφαλίζει κανείς ότι μεθαύριο το πρωί δεν θα έρθει ο ίδιος ο διοικητής να βγάλει μια άδεια για σούπερ μάρκετ? Εκεί.
Πιο πολλά αυτοκίνητα, χειρότερη, πιο βαριά χρήση για το αρχαίο θέατρο. Λοιπόν, έχουμε σκεφτεί τι πάμε να κάνουμε. Εξάλλου, έχει γίνει μία επιτροπή, μεγάλη πολυπληθή, συνεδρίασε και μπήκαν κάποιες προτάσεις περίπου αυτές που λέει ο κύριος Τσαμπαρλής. Κάποιες μπορεί να υλοποιηθούν, εγώ εκτιμώ κυρίως στα δικαστήρια, τα ένδικα μέσα, να εξαντλήσουμε δηλαδή κάθε έλεγχο νομιμότητας, πολεοδομική, περιβαλλοντική, τα πάντα, να εξαντλήσουμε κάθε έλεγχο νομιμότητας. Αλλά από εκεί πέρα, κάποιες προτάσεις ακραίες που είναι ευχολόγια, να βαλωτριώσουμε με κάποια εκατομμύρια ευρώ ένα χώρο, να βγάλουμε την περιοχή με αναστολή. Που... Παρακαλώ, κύριε Τσαμπαρλή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Κάτι ξέρουμε κι εμείς, κύριε Τσαμπαρλή. Εγώ σας λέω ότι είναι και ένα εκατομμύριο αντικειμενική αξία. Βρείτε μου το ένα εκατομμύριο, απάνω το πάρουμε. Που δεν είναι ένα εκατομμύριο. Το Υπουργείο Πολιτισμού μου έχει πει ότι είναι 4 εκατομμύρια και δεν τα έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί αυτός ο έρμος ο Δήμος να υποκαθιστά όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Έδωσε άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού να γίνει το ΚΤΕΟ, να το εμποδίσουμε εμείς για αρχαιολογικούς λόγους. Δεν έχει λεφτά το Υπουργείο Πολιτισμού να παλωτριώσει ένα χώρο, να παλωτριώσουμε εμείς. Δεν είχε λεφτά να περιφράξει το λόφο κοινωνικής δικαιοσύνης. Πληρώσαμε 40.000, πήγαμε και τον περιφράξαμε εμείς. Δεν έχει λεφτά να φτιάξει την περίφραξη του αρχαίου θεάτρου, πήγαμε και τα πληρώσαμε εμείς. Δεν γίνεται να κάνουμε και το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο και όλα τα Υπουργεία να υποκαθιστούμε. Πρέπει και αυτή η πολιτεία να λειτουργήσει κάποια στιγμή. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Αύριο το πρωί σας είπα πάμε στον Υπουργό. Έγινε και πώς τη λένε, ο ανασχηματισμός. Τι να κάνω εγώ τον έκανα. Παρακαλώ. Αν έχετε δυνατότητα, πάρτε και σε ένα τηλέφωνο. Εντάξει, όχι. Εντάξει. Ωραία, περνάμε στην ημερήσια διάταξη. Έχει αποχωρήσει, κύριε Πετσόπουλο, σωστά. Έχετε αποχωρήσει. Ωραία. Θέμα πρώτο τακτικό. Αποδοχή κατανομή ποσού 69.404,93 λεπτών για την κάλυψη δαπανόμισης οδοσίας του προσωπικού του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δημοτική Παιδική Σταθμή Αλήμου από τους ΚΑΠ μηνός Νοεμβρίου 2016. Ψηφίζουμε. Ομόφωνα. Θέμα δεύτερο τακτικό. Αποδοχή κατανομή ποσού 2.568,34 λεπτών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου Θουκυδίδες Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλήμου από τους ΚΑΠ μηνός Νοεμβρίου 2016. Ψηφίζουμε. Ομόφωνα. Θέμα τρίτο τακτικό. Αποδοχή κατανομή ποσού 1.659,28 λεπτών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μισθοδοσίας δύο εργαζομένων ΑΜΕΑ του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου Θουκυδίδες Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλήμου από τους ΚΑΠ μηνός Νοεμβρίου 2016. Ψηφίζουμε. Ομόφωνα. Θέμα τέταρτο τακτικό. Αποδοχή κατανομή ποσού 6.693,62 λεπτών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του νόμου 3106/2003 από τους ΚΑΠ μηνός Νοεμβρίου 2016. Ψηφίζουμε. Ομόφωνα. Θέμα πέμπτο τακτικό. Έγκριση και διάθεση πίστοσης που αφορά σε έκτατη επιχορήγηση στο νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Θουκυδίδιος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλήμου. Ξέρω από την κυρία Θανασοπούλου, είναι κάποιος άλλος που θέλει να ρωτήσει, να τοποθετηθεί. Είναι κάποιος άλλος εκτός κυρία Θανασοπούλου. Ωραία, λόγος κυρία Θανασοπούλου, παρακαλώ. Τι αφορά το ποσόν και τι αφορά αυτή η έκτακτη επιχορήγηση. Κύριε Διαμαντή, τι αφορά το ποσόν και τι αφορά η έκτακτη αυτή επιχορήγηση. Ωραία. Ολοκληρώστε. Ωραία. Ο λόγος, κύριε Δήμαρχο, παρακαλώ. Αφορά συνολικά... Παρακαλώ, κύριε Διαμαντή, δεν έχετε λόγο. Παρακαλώ. Πούμε, δεν πειράζει. Αφού ρωτόμαθα, να το πούμε. Λοιπόν... Αφορά όλη τη λειτουργία του ΘΑΠΑ, κυρίως τα χρήματα θα πάνε όμως, να ξοφλήσουμε 30.000 ευρώ. Όχι, τώρα θα τα ακούσετε, αφού με ρωτήσατε, θα σας το πω τώρα. Παρακαλώ. Δεν πλήρωνε η ΔΑΠ η προηγούμενη διοίκηση του ΘΑΠΑ. Αυτή είναι η καλή διαχείριση που είχαν κάνει. Παρακαλώ, ναι. Κυρία. Θα σου πω, δεν έχει το λόγο. Παρακαλώ. Με ρωτήσατε. Τώρα ακούστε και την απάντηση. Επειδή λοιπόν ήταν τόσο καλή η προηγούμενη διοίκηση που έγραφε στα παλαιότερα των υποδημάτων της και την ΕΙΔΑΠ και το ΙΚΑ και όλους και έπεφταν βροχή τα πρόστιμα, εδώ λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο κουστούμι μαζεμένων χρημάτων στην ΕΙΔΑΠ. Είναι η ίδια διοίκηση, σας θυμίζω, που έδινε νερό στον Τία Νότσε και δεν το χρέωνε. Η ίδια διοίκηση είναι. Όχι, εσείς είχατε καταγγείλει το ρεύμα. Το νερό εγώ το ανακάλυψα κάνοντας το detective. Αφήστε. Ωραία. Τώρα, εντάξει, μετά Χριστόν προφήτες όλοι. Δεν είχατε ιδέα. Από εμάς το ακούσατε και είχατε μείνει εννοεί όλοι. Αφήστε τώρα, εντάξει. Εντάξει, κυρία.
Σας παρακαλώ, τώρα παρακαλώ, με διακόπτε, παρακαλώ, να χαρείτε. Να χαρείτε. Στην προηγούμενη διοίκηση δεν είχατε κάνει επί 4 χρόνια ούτε τις μισές καταγγελίες από όσες μέχρι σήμερα σε 2 έτη μας έχετε κάνει. Αφήστε τώρα, ξέρουμε, εντάξει, έχουμε καταλάβει. Αφήστε σας, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Απριλιά, παρακαλώ. Έτσι και εμείς το έχουμε πεδώσει, ποια είναι η στάση σας. Λέω λοιπόν ότι αυτή. Μην κάνετε παράστα πάνω στη φωνή μου. Σεβαστείτε, εγώ σας έχω σεβαστεί, σας παρακαλώ. Εντάξει, μετά θα μας λέτε για θεσμούς και διαδικασίες πάλι. Τηρήστε και εσείς την πράξη, να χαρείτε. Προσέχω απόλυτα παρακαλώ, τι λέω. Κύριε Αμπελιά, παρακαλώ, κύριε Τσαβέλη, παρακαλώ. Δεν έχετε ασχοληθεί ποτέ με το νερό του Ντιανότσε. Το νερό του Ντιανότσε το έφερε η διοίκησή μας στην επιφάνεια, ψάχνοντας, δεν το ξέρε κανείς και το μάθατε από εμάς. Και όχι μόνο το μάθατε, αλλά εμείς βάλαμε τον επιχειρηματία να πληρώσει. Αυτή είναι η διαφορά μας από τους προηγούμενους με σήμερα. Παρακαλώ, κύριε Ορφανέ, παρακαλώ. Λοιπόν, έχετε χάσει επεισόδια. Τι να σας πω τώρα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αυτά λοιπόν για την έκτακτη επιχορήγηση στο ΘΟΠΑ. Ευχαριστώ. Ωραία. Περνάμε στην ψηφοφορία. Ομόφωνα. Θέμα εκτοτακτικό. Καταβολή σε 2 δόσεις του ποσού 193.226 πλέον δικαστικών εξόδων στην Εφροσύνη Κανδαράκη και Κατερίνη Παπαθανασίου βάσει της υπαριθμών 3467 κάθετος 2016 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά πράξη απαλωτρίωση στην περιοχή Εκατέρωθεν Αλίμου. Λοιπόν, ο λόγος και ο Δήμαρχος. Κύριοι συνάδελφοι, επειδή έχουμε 2-3 εισηγήσεις και της Οικονομικής και της Νομικής Υπηρεσίας, η αρχική σκέψη της Νομικής Υπηρεσίας ήταν να το σπάσουμε σε 2 δόσεις και να παραιτηθεί από τους τόκους. Στην πορεία, κάναμε μία προσπάθεια, επειδή έχει γραφτεί φέτος όλο στον προϋπολογισμό το ποσό και του χρόνου δεν έχει εγγραφεί τίποτα, και επειδή μπορούμε να το πληρώσουμε και να διώξουμε το χρέος από πάνω μας, δηλαδή δεν έχει νόημα να πάμε το Γενάρη να πληρώσουμε τα υπόλοιπα λεφτά, αν τελειώνουμε. Να μην κρατάμε και απάνω μας χρήματα που με τις τράπεζες ακούμε τι γίνεται. Λοιπόν, κάναμε μία προσπάθεια να κάνουμε μία διαπραγμάτευση, να υπαναχωρήσει, να υποχωρήσει ο ιδιώτης που δικαιούται την αποζημίωση. Δέχθηκε να κάνει μια περαιτέρω υποχώρηση 600 ευρώ με την προϋπόθεση να παραιτηθούμε από την αναίρεση. Εμείς δεν θέλουμε να παραιτηθούμε από την αναίρεση, διότι υπάρχει και μια πιθανότητα, μικρή ίσως, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα, ένα ποσό της τάξης των 34-36.000 ευρώ να τα κερδίσουμε στον Άριο Πάγο και να αναγκαστεί να μας τα επιστρέψει. Η πρότασή μας, λοιπόν, όπως τελικά διαμορφώνεται, λαμβανομένων υπόψη όλων των εισηγήσεων, είναι να καταβληθεί όλο το ποσό τώρα, φέτος, εφάπαξ, με την παραίτηση του δικαιούχου από τους τόκους και να επιφυλαχθούμε για την περαιτέρω εξέλιξη της αναίρεσης. Εάν δεν βρούμε συμφωνία, σας λέω ότι έχει δυνατότητα αύριο το πρωί να πάει να πάρει τα λεφτά όλα από την τράπεζα και με τους τόκους. Άρα, λοιπόν, πρέπει να προχωρήσουμε σε συμφωνία. Ευχαριστώ. Ωραία, περνάμε στη ψηφοφορία. Ομόφωνα. Ωραία. Άρα ένα λευκό της κυρίας Καμαρινού. Άρα είμαστε 26 υπέρ, ένα λευκό της κυρίας Καμαρινού. Θέμα 7ο τακτικό. Έγκριση της 108-2016 απόφαση του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου ΘΟΠΑΑ με τίτλο «Ψήφιση προπολογισμού οικονομικού έτους 2017». Ψηφίζουμε. Υπέρ. Υπέρ. Λευκά. Λευκά ο κύριος Τσάκας και ο Τσαπαρλής. Κατά. Κατά κυρία Καμαρινού, κυρία Μπελιά, κυρία Θανασοπούλη, κύριε Ορφανέ, κυρία Κλεόπα, τι ψηφίζετε. Ωραία. Ξαναπάμε λίγο. Λευκό ποιοι είναι. Είναι ο κύριος Ορφανός, η κυρία Κλεόπα, ο κύριος Τσάκας και ο Τσαπαρλής. 4 λευκά. 3 κατά, η κυρία Καμαρινού, η κυρία Μπελιά, η κυρία Θανασοπούλου. Τα υπόλοιπα υπέρ. Θέμα... Για μισό λεπτάκι. Θέμα 8 τακτικό. Έγκριση 165/2016 απόφαση του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δημοτική Παιδική Σταθμή Αλίμου με τίτλο «Ψήφιση προπολογισμού οικονομικού έτους 2017». Θέλει να μιλήσει ο κύριος... Το λέω ο κύριος Γιανακόπουλος, είναι κάποιος άλλος θέλει να τοποθετηθεί. Έχουμε κύριο Γιανακόπουλο. Θα μιλήσω κύριε Γιανακόπουλο, έχετε...
Ένα τέταρτο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός του νομικού προσώπου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του έτους 2017 έχει συνταχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες κατάρτισης της ΚΙΑ 23976 της 26 του 2016. Στηρίχθηκε σε βασικές αρχές που πρέπει να τον διέπουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, την υπευθυνότητα, την διαφάνεια, την ειλικρίνεια, την καθολικότητα και την ειδίκευση των πιστώσεων. Είναι ρεαλιστικός, βατός και εφαρμόσιμος με στόχο την κάλυψη των αναγκών του νομικού προσώπου, κάνοντας ταυτόχρονα εξοικονόμηση πόρων. Τα έσοδά μας αποτελούνται από τα τροφεία, τη χρηματοδότηση του προγράμματος ΕΣΠΑ, του ΣΚΑΠ και την τακτική επιχορήγηση του Δήμου μας. Στο σκέλος των εξόδων έχουν εγγραφεί όλες οι υποχρεωτικές δαπάνες, όλες οι συνεχιζόμενες δαπάνες, αλλά και οι νέες δαπάνες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία του νομικού προσώπου. Να σημειωθεί ότι τα χρηματικά διαθέσιμα του νομικού προσώπου κατά το μήνα κατάρτισης του προϋπολογισμού το Σεπτέμβριο ήταν 925.098 ευρώ. Εάν προσθέσετε τα 200.000 ευρώ που είναι η τακτική επιχορήγηση του Δήμου συν την τελευταία δόση του ΕΣΠΑ, πλησιάζουμε το 1.200 ποσό ρεκόρ στην ιστορία των παιδικών σταθμών. Με χαρά και περηφάνεια σας ανακοινώνω ότι φέτος ικανοποίησαμε το 100% των αιτήσεων εγγραφής παιδιών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας. Αυτό ικανοποίησε πρώτα εμάς και μετά όλους τους δημότες μας. Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση των παιδικών σταθμών από το Σεπτέμβριο του 2014, τους οποίους επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι βρήκαμε σε καλή κατάσταση, προσθέσαμε στέρεες βάσεις και καινοτόμες όπως το πρόγραμμα «Βήματα για τη ζωή» της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων της κυρίας Κουρμούση, την οποία ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Είμαστε η μόνη παιδική σταθμή πανελλαδικά που εφαρμόζει αυτό το πρόγραμμα και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω όλο το Συμβούλιο, τον Αντιπρόεδρο τον κ. Μαριόλη, όλα τα μέλη του ΔΟΣΟΥ για τη στήριξή τους αλλά και για την επικοδομητική συνεργασία που έχουμε. Επίσης, να ευχαριστήσω την κυρία Νικολάου και την κυρία Σουρούνη για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του 2017. Βεβαίως, σας ζητώ να τον υπερψηφίσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μετά από την τοποθέτηση. Είχα ρωτήσει ή όχι, είχα ρωτήσει. Ωραία, αιτιολόγηση ψήφου, ναι. Περνάμε ψηφοφορία, αν και θεωρούσα θα ήταν ομόφωνα μετά από την τοποθέτηση. Ωραία. Υπέρ. Λευκά. Κατά. Κατά είναι η κυρία Μπελιά, η κυρία Θανασοπούλου. 24 υπέρ, 3 κατά. Θέλετε να αιτιολογήσετε την ψήφο σας. Απλά στα κατά στην απόφαση δεν παίρνει αιτιολόγηση ψήφου. Προχωράμε. Όχι, δεν περνάει στην απόφαση. Μόνο στα λευκά περνάει. Περνάμε στο θέμα ένατο. Θέμα ένατο τακτικό. Έκριση του προϋπολογισμού της Αδιπάλ ΑΕ του έτους 2017. Είμαστε στο θέμα ένατο. Έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΔΙΠΑΛ ΑΕ του έτους 2017. Ψηφίζουμε. Εκτός του κυρία Μπελιά, κάποιος άλλος. Είναι κάποιος άλλος. Εκτός του κυρία Μπελιά, είναι κάποιος άλλος. Ωραία. Ο λόγος του κυρία Μπελιά, παρακαλώ. Το περίμενα. Λοιπόν. Δύο λεπτά είναι. Λοιπόν, πρώτο ερώτημα. Θέλουμε να μας ενημερώσετε πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε το μέρισμα που εγγράφεται φέτος στον προϋπολογισμό 5.000 ευρώ. Υπάρχει ένα έσοδο αντίστοιχο στον προϋπολογισμό του 2016, είναι 20.000 ευρώ, παρότι γνωρίζουμε ότι τα ποσά αυτά από τα μερίσματα φορολογούνται. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να επιστραφούν στους δημότες και να μην τα κρατάμε σε ένα λογαριασμό. Πρώτο. Δεύτερο τώρα. Θέλουμε να μας ενημερώσετε γιατί έχει μείνει στάσιμος ο διαχειριστικός έλεγχος στην ΑΔΙΠΑΛ. Και τρίτον, ποια είναι η πορεία του ισολογισμού αυτή τη στιγμή. Σε ποια φάση είναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συμφωνούμε απολύτως. Τα χρήματα της ΑΔΙΠΑΛ δεν πρέπει ούτε να στοκάρονται σε λογαριασμό. Δεν κάνει κερδοσκοπία, δεν είναι επιχειρηματίας. Ούτε
πρώτον για το λόγο. Πρώτον για το λόγο ότι πρέπει να γυρνάνε στους δημότες και δεύτερον, διότι ό,τι κρατάμε τα παίρνει η εφορία. Ό,τι κέρδος είχαμε πέρσι, μας τα πήρε όλα η εφορία. Προτιμόμενο είναι λοιπόν τα χρήματα να διαθέτουμε για τον πολίτη. Με τι μόρφη θα διαθέτουμε για τον πολίτη? Όπως ξέρετε, στην Αδιπάλ έχει περάσει ευθύνη διαφόρων χώρων, της παραλίας, του Λόφου Πανί κλπ. Βάζουμε λοιπόν φώτα, βάζουμε τραπεζοπάγκους, κάνουμε δηλαδή έργα συντήρησης, αναβάθμισης δημόσιων χώρων. Ορίστε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ο κύριος Τσαμπαρλής έκανε την ιστορία για το κταίο που ήθελε, που έχει εφέ και φεύγει. Τι να κάνουμε τώρα? Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Εντάξει, κύριοι συνάδελφοι, άλλη φορά θα τα ξεκινάμε μία το μεσημέρι για να κουβεντιάζουμε τα ίδια και τα ίδια μέχρι τη μία τα ξημερώματα και μετά... Παρακαλώ, ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο, παρακαλώ. Άλλη φορά, άμα δεν απαντήσω σε κανένα προημερήσιας, μην μου πούν αυτοί που φύγανε ότι δεν είμαστε δημοκρατικοί, έτσι. Αμολάμε το μελάνι μας και γεια σου. Ωραία. Περνάμε στη ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Τι άλλο? Είμαστε ψηφοφορία τώρα. Τι να κάνω, κύριε Μπελιά μου, το προκεχωρημένο της ώρας. Λοιπόν, καλά. Νέοι, ακμαίοι και δυνατοί είστε. Λοιπόν, για το διαχειριστικό έλεγχο με ρωτήσατε. Ο διαχειριστικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί, νομίζω, και πρέπει να έρθει το Δημοτικό Συμβούλιο και το ίδιο ισχύει και με τον έλεγχο του ΘΟΠΑ. Έχουμε αρκετά ευρήματα στο ΘΟΠΑ, λιγότερα στην Αδιπάλ. Κυρίως αφορά κάτι SMS που είχε στείλει ευχετήρια ορφανός, συγχωρώντας στην Αδιπάλ. Το λέω και νευριάζει κάθε φορά, αλλά τι να κάνουμε. Το έκανε. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Όχι, δεν τα σας κάνω. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Αλλά εντάξει, θα το κουβεντιάσουμε όταν έρθει η ώρα, εν πάση περιπτώσει. Εμείς πάντως και δεσμευόμαστε, δεν πρόκειται να κάνουμε δημόσιες σχέσεις και ευχετήρια μηνύματα με χρήματα της επιχείρησης και γενικά του Δήμου. Και προεκλογικά μηνύματα. Ψηφίστε με, γιατί είμαι καλός υποψήφιος. Όχι, δεν το πας εσάς. Παρακαλώ. Παρασύρθηκα. Λοιπόν, για τον ισολογισμό θα γίνει επίσης κανονικά. Νομίζω και πέρσι έγινε, ναι. Ωραία, περνάμε ψηφοφορία. Έχω ζητήσει από τους συναδέλφους να επισπεύσουν, αυτά τα φέρουνε. Περνάμε ψηφοφορία. Υπέρ. Ομόφωνα. Ένα λευκό. Κατά. Ένα κατά η κυρία Καμαρινού. Κυρία Μπελιά και Αθανασοπούλη, τι ψηφίζετε? Συγγνώμη. Τι ψηφίζετε? Ωραία, άρα τρία κατά. Η κυρία Καμαρινού, η κυρία Μπελιά και η κυρία Αθανασοπούλου. Δύο λευκά ο κύριος Τσάκας και ο Τσαπραλής. Άρα 22 υπέρ, 3 κατά, 2 λευκά. Θέμα 10 το τακτικό. Διαγραφή εγγράφων από τον αριθμό 31 κάθετος 15/5/2015 βιωτικό κατάλογο που αφορά τέλος εκείνης της περιουσίας. Ψηφίζουμε. Ομόφωνα. Στο θέμα 11 το έχει αλλάξει ο τίτλος. Είναι λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας Βασάρτης SA κατά το πράξον της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με αριθμό πρωτοκόλλου 18671 κάθετος 4/10/2016 με θέμα απόρριψη αίτησης, διάλυση της σύμβασης, υλοποίηση του έργου, αναβάθμιση γηπέδων ποδοσφαίρου Αλίμου και με την αριθμό πρωτοκόλλου 18969 κάθετος 7/10/2016 με θέμα την έκπτωση της εταιρείας Βασάρτης SA. Ο λόγος κ. Δήμαρχο, παρακαλώ. Λοιπόν, συνεμορφώθη η κυρία εργολήπτρια εταιρεία, μάζεψε αυτά που είχε στείλει και είχε πει
και δέχθηκε να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Παρήγγειλε ήδη το χλωοτάπητα της σωστής ποιότητας. Έχει προσκομίσει την υπηρεσία εδώ τα τιμολόγια, τα έχουμε όλα. Την ποιότητα του χλωοτάπητα σας την έδειξα την προηγούμενη φορά. Δεν τους έχουμε ξανά τους χλωοτάπητες. Όποιος θέλει μπορεί να ξαναδείξουμε και τους χλωοτάπητες. Λοιπόν, και έχουμε λοιπόν σύμφωνη γνώμη και εισήγηση και από την Τεχνική Υπηρεσία και από το Τεχνικό Συμβούλιο να προχωρήσουμε στην συνέχιση της διαδικασίας, να μην βγει έκπτωτη εργολήπτρια και να ξεκινήσει να μας βάζει τον χλωοτάπητα όπως πρέπει. Θέλετε να φέρουμε και τα δείγματα, τα ξαναδούμε? Όχι, τα έχουμε δείξει, έτσι. Η εισήγηση λοιπόν αυτό, και για να μην ξαναπαίρνω το λόγο, το επόμενο θέμα και το έκτακτο είναι να παρατείνουμε και τη συμβατική προθεσμία εκτέλεση του έργου και την προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια, διότι ο εργολάβος έχει υποχρέωση και για 15 μήνες συντήρηση. Επειδή λοιπόν έχει περάσει καιρός, κάνουμε μια παράταση τη σύμβαση για να έχει και τους 15 μήνες στη συντήρηση. Ωραία, περνάμε στην ψηφοφορία. Υπέρ, ομόφωνα. Μισό λεπτό, ωραία. Άρα 25 υπέρ και ένα λευκό της κυρίας Καμαρινού. Πάμε. Θέμα 12. Τακτικοχορήγηση, παράταση συμβατικής προθεσμίας, εκτέλεση του έργου αναβάθμιση γηπέδων ποδοσφαίρου Αλίμου. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Ωραία. Άρα 25 υπέρ, ένα λευκό της κυρίας Καμαρινού. Θέμα 13. Τακτικό. Έγκριση σχεδίου και εξοδότηση στο Δήμαρχο να υπογράψει την προγραμματική σύμβαση μεταξύ Πανεπιστημίου Πειραιά και Δήμου Αλίμου με αντικείμενο. Α. Επιμόρφωση και εκπαίδευση υπαλλήλων του Δήμου, επιμορφωτικό πρόγραμμα. Β. Παροχή και υποστήριξη λογισμικού γεωγραφικών πληροφοριών και δεδομένων. Ψηφίζουμε. Ναι. Ωραία, ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Ένα κατά, κυρία Καμαρινού. Ωραία. Εσείς και... δεν θέλατε με δημόσιους φορείς να συνεργαστούμε. Τώρα που το κάνουμε, μας ρίχνετε λευκό. Δύο λευκά, η κυρία Μπελιά και η κυρία Θανασοπούλου. Δεκτών. Δύο λευκά, η κυρία Μπελιά και η κυρία Θανασοπούλου. Ένα κατά, η κυρία Καμαρινού. 23 υπέρ. Θέμα 14, τακτικό. Κοπή ενός βραχυχιτώνα επί της οδού Πυθαγόρα 18. Εδώ είναι όπου μου στείλει για μισό λεπτάκι. Ωραία. Έχουμε εδώ πέρα την εισήγηση του αντιδημάρχου που είναι στην Πυθαγόρα να μην κοπεί. Μας ήρθε τώρα με διαδικτυακά. Μας ήρθε τώρα διαδικτυακά. Μας παρακολουθεί να... Άρα ψηφίζουμε στο να μην κοπεί. Ομόφωνα. Άρα, στο θέμα 14 ψηφίζουμε τιμή κοπή. Τιμή κοπή και είναι ομόφωνα. Θέμα 15, τακτικό. Κοπή 4 δέντρων βραχυχιτώνα στην οδό Λευκοσίας 35 και 37. Μόνο το ένα. Η εισήγηση του Δημάρχου είναι να κοπεί μόνο ένας βραχυχιτώνας από τους 4. Αυτός που είναι στην είσοδο. Εντάξει, ψηφίζουμε σύμφωνα με την εισήγηση του... Ωραία. Ομόφωνα. Ωραία. Είστε κατά ή λευκό? Ωραία. Κατά ή λευκό είστε? Κατά. Δύο κατά. Η κυρία Μπελιά. Και η... Μισό λεπτάκι. Το ένα, τα τέσσερα. Δύο κατά. Άρα, 24 υπέρ. 24 υπέρ, δύο κατά της κυρίας Μπελιά και της κυρίας Θανασοπούλου. Θέμα 16, τακτικό. Έγκριση επικαιροποιημένου εγχειρίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας Δήμου Αλίμου, έκδοση δεύτερη. Ψηφίζουμε. Ομόφωνα. Ωραία. 25 υπέρ. Ένα κατά της κυρίας Καμαρινού. Ωραία. 25 υπέρ, ένα κατά. Πάμε στα έκτατα. Πρώτο έκτατο. Έγκριση κάλυψη δαπάνης κηδείας άπορου δημότη και ψήφιση σχετική πίσω 1.200 ευρώ για έξοδα κηδείας. Ψηφίζουμε. Ομόφωνα. Θέμα δεύτερο, τακτικό.
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλίμου στην πρόσκληση του ΠΕΠ Αττικής για τη χρηματοδότηση δομές παροχής βασικών αγαθών κοινωνικό πατοπολείο παροχής σιτίου Δήμου Αλίμου με υποβολή πρότασης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει συγγνώμη τα σχετικά έγγραφα. Ψηφίζουμε. Ομόφωνο. Θέμα τρίτο έκτατο. Έγκριση όρων του σχεδίου τροποποίησης παράτασης της προγραμματικής σύμβασης του έργου αναβάθμισης γηπέδων ποδοσφαίρου Αλίμου. Υπάρχει κάποια αλλαγή? Να μας ενημερώσει, συγγνώμη, να μας ενημερώσει η κυρία Διευθύντρια. Ο λόγος στη κυρία. Το πρωί στην εισήγηση που μοιράστηκε όπως μας ήρθε από την περιφέρεια Αττικής, γράφει στο 10 την υποαριθμό απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου. Είναι λάθος. Η περιφέρεια, η νομική της υπηρεσία μας ξαναέστειλε το μεσημέρι. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου θα γράφει. Αυτό ήθελε. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε. Ομόφωνα. Ωραία. Άρα 25 υπέρ. Ένα λευκό της κυρίας Καμαρινού. Θέμα τέταρτο τακτικό. Διατύπωση απόψεων σε απάντηση του υπαριθμών πρωτοκόλλου 21479 κάθετος 9/11/2016 εγγράφου του Υπουργείου Τουρισμού. Ο λόγος του κ. Δήμαρχο. Λοιπόν, το θέμα νομίζω το έχουμε εξαντλήσει. Υπήρχε μία μελέτη που έλεγε ότι το κολυμβητήριο φεύγει. Αλλάζει αυτή η μελέτη και λέει ότι το κολυμβητήριο μένει. Ζητάει από 4-5 φορείς το Υπουργείο τη σύμφωνη γνώμη μας. Βεβαίως και τη δίνουμε και συμφωνούμε και επισημαίνουμε ταυτόχρονα ότι επιμένουμε και στα λοιπά θέματα που έχουμε θέσει. Έτσι, δεν παρετούμεθα από αυτό, γιατί μπορεί να έχουμε και δικαστήρια. Ψηφίζουμε. Ομόφωνα. Λίγη τη συνεδρία, σας παρακαλώ τα πρακτικά, όσοι δεν έχετε περάσει. Συνεχίζουμε τότε. Καλό Σαββατοκύριακο.